Βολές εναντίον της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου εξαπολύουν για ακόμη μία φορά οι μόνιμοι κάτοικοι στο κέντρο, καθώς την ώρα που επιδεινώνεται το πρόβλημα της στάθμευσης, δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λύση στο ζήτημα της εξασφάλισης δωρεάν θέσεων στάθμευσης για τα οχήματά τους. Δεν ενδιαφέρεται κανένας να το λύσει, απλώς κάνουν έργα επιφανειακά, βιτρίνας. Δεν έχουν βγει παρακάτω γύρω από το Ηράκλειο να δούνε τι τραβάμε. Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες, δηλαδή σε χρονικά περιθώρια τα οποία έχουν παραβιαστεί και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Διότι θα προβούμε σε περισσότερες κινητοποιήσεις. Είναι γνωστή η μάχη που δίνουμε κάθε μέρα. Το πρωί, έτσι και τολμήσουμε να φύγουμε από το σπίτι μας, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Αφού ζούμε στο Ηράκλειο, σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, και έχουμε διαπιστώσει ότι σε άλλες πόλεις με πληθυσμό ανάλογο έχει λυθεί το θέμα του πάρκινγκ για τους κατοίκους του κέντρου. Εδώ περιμένουμε ακόμα και διεκδικούμε ακόμα το αυτονόητο. Μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου αγανακτούν για τις νέες καθυστερήσεις που καταγράφονται και σε σχέση με την αξιολόγηση των αιτήσεών τους, καθώς κάνουν λόγο για αριθμούς χελώνας. Έχουν γίνει κάποιες εκατοντάδες αιτήσεις. Στα μέσα του καλοκαιριού ήταν 650, τώρα μπορεί να είναι και περισσότερες. Και αυτές υποτίθεται ότι έχουν καταγραφεί και υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης αν είναι πλήρη τα χαρτιά κλπ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να ξεκινήσουν οι διαγραμμίσεις στα σημεία που θα αποφασίσουν αυτοί, που δεν ξέρουμε ποια και πόσα θα είναι, έτσι ώστε να, εφόσον θα υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι με κάρτα στάθμισης και θα υπάρχουν και κάποιες θέσεις κοντά τους, να μπορούν να παρκάρουν εκεί. Εκείνο το οποίο μας προβληματίζει είναι ότι όλη αυτή η ιστορία προχωράει με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα, από ό,τι μας είχαν πει, θα ολοκληρωνόταν στο εξάμηνο. Το εξάμηνο έχει περάσει. Αυτό που ζητούν είναι να υλοποιηθεί άμεσα το αίτημά τους για κατά προτεραιότητα θέσεις πάρκινγκ. Και όπως λένε, αν δεν δουν χειροπιαστά αποτελέσματα τις επόμενες μέρες, θα ξεκινήσουν οργάνωση κινητοποιήσεων μέσα από γενικές συνελεύσεις. Δυσαρέσκεια επικρατεί και για την κυκλοφοριακή συμφόρηση που επικρατεί στην Κορονέου και στους γύρω δρόμους. Υπάρχει δυσόρεση κυκλοφορίας εδώ Κορονέου λόγω της λειτουργίας ενός μεγάλου ιδιωτικού πάρκινγκ. Έρχονται αυτοκίνητα τροφοδοσίας, σταματάνε στη μέση του δρόμου, στο στενό, στην κοτζιά που κλείνει το δρόμο και δεν μπορεί να περάσουν άλλα αυτοκίνητα, και επίσης ανεβαίνουν πάνω σε πεζοδρόμια, σπούν τα πεζοδρόμια και